Αλεσάνδρο, καλώς ήρθες. Είναι το σπίτι σου εδώ, το δεύτερο, το Ηράκλειο, Κρήτη. Και είναι πολύ σημαντικό που ήρθατε τόσο μεγάλο ταξίδι για τον δάσκαλό σας, για τον ποδοσφαιρικό σας πατέρα, όπως λέμε εδώ, τον Ευγένιο Γκέραρτ. Ναι, ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενος να μπορούμε να είμαι εδώ πάλι. Όπως λες, είναι και η δεύτερη πατρίδα μου, μπορώ να το πω. Και εντάξει, είμαστε κοντά πάλι με τον κύριο Γκέραρτ που έκανε πολύ σπουδαία πράγματα για τον Όφη και γι' αυτό η τιμή του πρέπει να είναι ψηλά και να μείνει πολύ ψηλά στο μυαλό του κόσμου του Όφη. Ο Μίστερ σίγουρα βοήθησε αυτή την ομάδα να παίξει και καλό ποδόσφαιρο, να πάρει και τίτλους. Από όλα αυτά που έζησες, είναι κάτι που να θυμάσαι πιο πολύ, που να μην μπορείς να ξεχάσεις με τον Ολλανδό? Το καλό κλίμα που υπήρχε πάντα, πάντα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πω ότι πάνω από μία ομάδα είμαστε μία οικογένεια τότε. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πήραμε αυτά που πήραμε. Ο Γκέραρτ πάντως ήταν πάρα πολύ σπουδαίος σε αυτά που κάναμε. Και εντάξει, γι' αυτό είμαστε εδώ και να είμαστε κοντά του. Και βέβαια υπάρχει ένα κύπελο που πήρατε με τον Όφη, η δεύτερη θέση στην Ελλάδα, όλα αυτά, όλη η Ευρώπη, ίσως όλος ο κόσμος έμαθε τότε τον Όφη, αυτή την ομάδα έμαθε. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ήταν καλές εποχές. Μακάρι να μπορούν πάλι οι Όφοι να φτάσει εκεί. Σιγά σιγά πρέπει όμως να ανεβεί στην πρώτη κατηγορία, στη Super League, και μετά από εκεί πέρα, γιατί όχι, να έχουν όνειρο να πάνε εκεί που αυτά που κάναμε εμείς που ήταν σπουδαίο μπορούν να κάνουν και τώρα. Εσύ τώρα είσαι στη Χιλή, είσαι σε κάποια ομάδα, είσαι κοντά στο ποδόσφαιρο? Ναι, είμαστε κοντά. Είμαι προμηθητής με το Χάιμε, δουλεύαμε σε Deportes Iquique, μια ομάδα που πήγε κύπελο Libertadores. Εντάξει, πήγαμε πολύ καλά 2 χρόνια. Τώρα είμαστε χωρίς ομάδα και από Δεκέμβριο θα δούμε τι θα κάνουμε. Μεγάλη τιμή για το ποδοσφαιρικό Ηράκλειο και βέβαια για τον Ευγένιο Γκέραρτ, που και ο Χάιμε Βέρα ήρθε από τη Χιλή, 32 ώρες ταξίδι. Αλλά είναι για τον δάσκαλό σου, είναι για τον άνθρωπό σας και δεν μπορούσες να μείνεις εδώ. Λοιπόν, εγώ ήρθα εδώ για τον κύριο Γκέραρτ και τη Δευτέρα παίξαμε. Ναι, ναι. Θα περιμένουμε όλο το κόσμο εκεί να χρηστούμε στον κύριο Γκέραρτ. Τι άλλο μπορώ να πω? Οι φίλοι του Όφη. Φίλοι σου. Εμείς ήρθαμε, σε είδαμε στη Γηλή. Και εντάξει, φίλε, είμαι ευχαριστημένο εδώ. Οι φίλοι του Όφη είναι χαρούμενοι, συγκινημένοι που ήρθες εσύ και ο Αλέκος, ο Ίσης, που ήρθατε τόσο ταξίδι. Εντάξει, γιατί έχουμε καρδιά εδώ και σ' αγαπάω πολύ εδώ, Ηράκλειο, το κόσμο, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Θυμάσαι που φωνάζανε αέρα, αέρα, έρχεται ο Βέρα. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι θα πει αυτό? Ναι, θυμάμαι καλά. Τον Όφη πώς τον είδες από την τηλεόραση? Είναι βέβαια άλλη κατηγορία, άλλα δεδομένα. Θέλει όμως να ανέβει ξανά στη μεγάλη κατηγορία. Πρέπει, πιστεύω ότι φέτος θα το κάνει. Πιστεύω ότι σιγά σιγά με δουλειά πρέπει να το κάνει και μπορεί να το κάνει. Σήμερα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, με δύσκολο γήπεδο που αυτά που είδαμε από τη τηλεόραση. Εντάξει, στο τέλος θα δούμε αν ήταν κακή αποτέλεσμα ή καλό. Γιατί στο τέλος θα μετράει τις βαθμούς.